ήταν μαζί μου από τα πρώτα βήματα στην πολιτική. Και η υπόσχεση που του είχα δώσει τότε, την οποία τηρώ μέχρι σήμερα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι δεν περνά ούτε μια μέρα που να μην έχω ως έγνοια και επίκεντρο της δράσης μου το γεγονός ότι και σήμερα, 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει υποκατοχή. Επαναλαμβάνω, μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Αυτό θα συνεχίσει μαζί με τα υπόλοιπα να είναι επίκεντρο της δράσης μου και εύχομαι ο καλός Θεός να μας βοηθήσει να δούμε την Κύπρο ελεύθερη. Αυτά. Συγκινημένη όλη η οικογένεια. Χριστάλλα. Και μπράβο στον κύριο. Θυμήθηκε την σύζυγο του κύριου Μαυρίδη. Της έδωσε τα λουλούδια και την ευχαρίστησε που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Μπράβο, ναι. Σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι η σημαντική στήριξη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν από τις οικογένειές τους, σε αυτούς τους αγώνες που δίνουν, όπως είπε και ο κύριος, για την Κύπρο και όχι μόνο.